Γεια σας. Είσαι ο κύριος Χρήστος Ηλιάδης και θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση. Ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Ναι, θα μπορούσα να το πω. Γιατί γεννήθηκα στο εξωτερικό και ως παιδί μεταναστών οι γονείς μου δεν ήξεραν καλά τη γλώσσα. Γεννήθηκα στην Γερμανία συγκεκριμένα, οπότε αφού ξεκίνησα να μαθαίνω τα γερμανικά σε ένα γερμανικό περιβάλλον, ήμουνα πάντα ο διερμηνέας. Βοηθούσα σε καταστάσεις. Ναι, οπότε το είχα από παιδί και πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με δύο γλώσσες, να μεταφέρω πράγματα από τη μία γλώσσα στην άλλη, να μεταφράζω. Μου άρεσε. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση, πρωτού ασχοληθείτε με αυτήν και αφού ξεκινήσατε, ας πούμε, ίσως και επαγγελματικά να ασχολείστε με αυτήν? Ναι. Πριν το σπουδάσω και πριν ξεκινήσω επαγγελματικά, ένιωθα ότι κάτι μου λείπει. Πώς να ψάξω, πώς να ασχοληθώ, όλα αυτά που λέμε, την προσαρμογή των κειμένων, το λεξιλόγιο που πρέπει να προσέξεις, τους κάποιους κανόνες που πρέπει να τηρήσεις, τις προσαρμογές. Πολλές φορές έβλεπα να μεταφράζεται ένα κείμενο στα γερμανικά και το σύγκρινα με το αυθεντικό που μπορεί να ήταν αγγλικά ή ελληνικά και έβλεπα διαφορές, να έχουν αλλαχθεί ονόματα, να έχουν αλλαχθεί τοπονύμια και έλεγα γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δεν το τηρούν, δεν είναι αυτό αυθεντικό. Σπουδάζοντας το και μπαίνοντας στον χώρο της μετάφρασης, κατάλαβα ότι μερικές φορές είναι αναγκαίο αυτό να γίνει για να προσαρμοστεί, να καταλαβαίνει ο αναγνώστης το κείμενο, τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Και επίσης κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που πολλοί πιστεύουν, ότι ένας καλός μεταφραστής είναι αυτός που ξέρει καλά την ξένη γλώσσα, ότι δεν ισχύει. Είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τη γλώσσα, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να ξέρεις και τη δικιά σου γλώσσα ή τη γλώσσα προς την οποία μεταφράζεις. Είναι ακόμα πιο σημαντικό, τελικά. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που ονομάζεται ή έχετε ως πρότυπο? Αυτό που συμβαίνει και το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, είναι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, δεν προσέχεις ποτέ το όνομα του μεταφραστή. Το οποίο πρέπει να είναι και καλό, γιατί πρέπει να μην φαίνεται ότι το κείμενο είναι μεταφρασμένο, πρέπει να το ξεχνάς αυτό. Υπάρχουν μεταφραστές, τους οποίους ακολουθώ. Υπάρχουν συγκεκριμένα μια γερμανίδα μεταφράστρια, η Μιχαέλα Επφεντσιγκά, στις οποίες στο blog είμαι και μέλος και έχουμε συζητήσει και έχουμε κάνει και κάποιες δουλειές μαζί στο τμήμα του μεταπτυχιακού. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί. Τώρα τελευταία άρχισα να προσέχω αυτό το «Okay, διαβάζω το βιβλίο, ποιος είναι ο μεταφραστής» μετά τις σπουδές. Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο? Detective. Γιατί τελικά δεν είναι μόνο το κείμενο. Το διαβάζεις, είτε σου αρέσει είτε όχι, είναι καλό να σου αρέσει. Και ύστερα αρχίζεις και ψάχνεις. Γιατί είναι ένα όνομα, είναι ένα πανεπιστήμιο, μια περιοχή που ξέρεις πώς είναι στα ελληνικά, αλλά πρέπει πάλι να το ελέγξεις, να είσαι σίγουρος. Λες τώρα να μην γράψω κάτι λάθος. Μεταφέρεσαι, ταξιδεύεις. Ειδικά αν πρόκειται για κείμενο που σου αρέσει, είναι διασκεδαστικό. Κινείσαι ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς και πληροφορείσαι και για πολλά πράγματα. Πάνω σε αυτό, τι θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα που σου προσφέρει η μετάφραση ή γενικά τι σου προσφέρει σαν μετάφραση? Γνώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στα κείμενα με τα οποία μπορεί να δουλέψει κανείς ως μεταφραστής και μαθαίνεις, έχεις τη δυνατότητα να μάθεις τόσα πολλά πράγματα για τομείς που μπορεί να μην έχεις και ασχοληθεί καν νωρίτερα. Οπότε μαθαίνεις πράγματα, γιατί ως μεταφραστής πρέπει να κατανοήσεις αυτό που θες να πεις. Αν μεταφράζεις ένα εγχειρίδιο για χρήση υπολογιστών και είναι όλα πολύ λεπτομερώς περιγραμμένα, περιγράφονται πολύ λεπτομερώς, πρέπει να καταλάβεις τι θέλει, αν δεν καταλάβεις εσύ που το γράφεις, τι εννοεί το κείμενο, πώς θα μπορέσεις να το αποδώσεις ώστε ο αναγνώστης να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Οπότε ανάλογα στον τομέα πρέπει να πληροφορηθείς και να μάθεις για αυτό που μεταφράζεις. Για ποιο λόγο είναι σημαντική για εσένα η μετάφραση και ποια είναι τα κίνητρά σας?
κάποιο λόγο. Όπως είπα, πάντα ήμουν ανάμεσα σε δύο γλώσσες. Νομίζω ότι είναι ένα, κάτι που με εκφράζει, κάτι που είμαι εγώ. Δεν το νιώθω σαν επάγγελμα, ούτε το σπούδασα ως, με τη σκέψη αν να κάνω και ένα μεταπτυχιακό ακόμα ή απαραίτητα ότι αυτό θα με βοηθήσει περαιτέρω σε κάτι άλλο. Το έκανα γιατί ήθελα να το κάνω και το διασκέδασα και το απολαμβάνω. Mm-hmm. Ήθελα να το κάνω απλά. Ωραίες. Εκτός από μεταφραστής, είστε και ο ίδιος συγγραφέας. Είμαι καθηγητής γερμανικών, πρωτίστως. Έχω κάνει κάποια πράγματα, έχουν εκδοθεί κιόλας, δεν θα ήθελα να τα αναφέρω τώρα. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών? Τώρα έχουμε ενημερωθεί για ποιες είναι επαγγελματικές ενώσεις κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος. Και έχω σκοπό τώρα με την, που ξεκινάω να εργάζομαι ως μεταφραστής να εγγραφώ σε κάποιες, ίσως και σε περισσότερες. Είστε ικανοποιημένοι με τις απολαβές που τη μετάφρασε? Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και γενικότερα η οικονομία σε όλο τον πλανήτη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα ιδιαίτερα στον τομέα της μετάφρασης και ειδικότερα στην Ελλάδα, που θεωρείται ότι οποιοδήποτε ξέρει κάποια βασικά πράγματα σε μια ξένη γλώσσα μπορεί να μεταφράσει. Οπότε, πολλές φορές η αντίληψη που υπάρχει είναι ότι εντάξει, και τι έκανες. Θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ, κάνω το κι εσύ, γιατί δεν έχω χρόνο. Μόνο όταν συνεργάζεσαι μαζί τους, και το έχω ζήσει αυτό, ή αν κάποιος αναλάβει ο ίδιος να κάνει μια μετάφραση, εκεί συνειδητοποιούν πόσο πολλή δουλειά χρειάζεται να κάνει ένας μεταφραστής και πόσα απ' όλα απαιτούνται. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα οι αμοιβές. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες για τη μετάφραση και τι χρειάζεται κάποιος μεταφραστής? Όσο αφορά κυρίως το οικονομικό κομμάτι. Το οικονομικό κομμάτι. Ως απολαβές ή ο ίδιος? Ποιες είναι οι ανάγκες ενός μεταφραστή και οικονομικά? Οικονομικά. Για να μπορέσει να ζήσει κάποιος από τη μετάφραση, να το ασκήσει μόνο σαν αυτό το επάγγελμα και να ζει από αυτό, θα πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια παραδειγματικά, κάποιοι πίνακες που έχουν κυκλοφορήσει και έχουν βγει από κάποιους, από κάποιους συλλόγους μεταφραστών, οι οποίοι τηρούν μια ισορροπία στο να είναι συγκεκριμένες αμοιβές με έναν συγκεκριμένο όγκο δουλειάς, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και ο μεταφραστής και να μπορεί να ζήσει από αυτό. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο πνευματική δουλειά, χρειάζεται υλικό, χρειάζεται ένας υπολογιστής οπωσδήποτε, πολλές φορές λεξικά, χρειάζεται προγράμματα στον υπολογιστή ώστε να μπορεί να δουλέψει ως μεταφραστής, τα οποία κοστίζουν. Και από εκεί και πέρα είναι και άνθρωπος. Ναι. Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Ναι, πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι πλέον γίνονται πράγματα, αναπτύσσονται οι σπουδές στη μετάφραση, βγαίνουν όλο και περισσότεροι που έχουν σπουδάσει μετάφραση και υπάρχει μια μεγαλύτερη ενημέρωση του κόσμου στο τι είναι μετάφραση. Ίσως έχει να κάνει και με το... Ίσως βοηθάει και η κρίση, στο μέλλον δηλαδή, θα έχει ένα καλύτερο αντίτυπο, γιατί πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στην Ελλάδα θέλουν να επεκταθούν στο εξωτερικό, είτε τις επιχειρήσεις τους θέλουν να επεκτείνουν, είτε θέλουν να προσελκύσουν πελάτες από εξωτερικό. Οπότε είναι αναγκαίο να μεταφράσουν το υλικό τους και έρχονται σε επαφή με το τομέα της μετάφρασης. Και νομίζω ότι αυτό μακροπρόθεσμα θα κάνει καλό. Συνειδητοποιεί ο κόσμος τι είναι η μετάφραση, σε πού χρησιμοποιείται η μετάφραση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συνειδητοποιούν και είναι απολύτως λογικό ότι ένας τιμοκατάλογος σε ένα εστιατόριο για να το διαβάσει ένας τουρίστας πρέπει να μεταφραστεί, ότι και αυτό είναι μετάφραση. Και πλέον νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα βοηθηθεί η μετάφραση. Ποια είναι η σχέση που έχετε με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζετε? Τα γερμανικά
Είναι, επειδή δουλεύω με δύο γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά, τα γερμανικά... Σε δύο γλώσσες. Ναι. Τα γερμανικά είναι δεύτερη μητρική μου. Μεγάλωσα, γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Γερμανία, μιλούσα γερμανικά σχεδόν όλο το 24ωρο. Ήρθα Ελλάδα με σπαστά ελληνικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται ακόμα αυτό. Οπότε είναι... Και ακόμα διατηρώ, διαβάζω γερμανικό έντυπο τύπο, ασχολούμαι με ταινίες, διδάσκω γερμανικά. Με τα αγγλικά είναι μια γλώσσα που μου άρεσε από την αρχή πολύ. Μου φάνηκε... είχα την αίσθηση ότι ταιριάζει με τα γερμανικά, ότι έχει κάποια κοινά. Είμαι σε πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ, και μου αρέσει. Είναι και μια γλώσσα η οποία βρίσκεται παντού γύρω μας, νομίζω. Ένα μωρό από 3 χρονών έρχεται σε επαφή με τα αγγλικά, οπότε είναι όλοι λίγο πολύ. Ποια είναι η σχέση σας με τους συγγραφείς με τους οποίους μεταφράζετε? Μέχρι στιγμής δεν έτυχε να συνεργαστώ με κάποιο συγγραφέα για τον οποίο να μεταφράσω. Mm-hmm. Έχω, περισσότερο οι δουλειές που έχω αναλάβει είναι μεμονωμένα έντυπα και κάποιες εργασίες. Πάντα πιστεύω σε μια συνεργασία πρέπει να υπάρχει ένας αμοιβαίος στόχος και μια καλή συνεργασία, να γίνεται μια συζήτηση, να βλέπεις τι θέλει ο πελάτης, να ενημερώνεις τον πελάτη για να γνωρίζει και τι κάνεις ακριβώς, γιατί έχεις επιλέξει να μεταφράσεις το κείμενο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να δεις τι θέλει, που αποσκοπεί ο συγγραφέας με το κείμενο. Οπότε νομίζω πως και σε όλες τις δουλειές είναι απαραίτητη μια καλή συνεργασία και συνεννόηση. Ωραία. Και αφού δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέτοιο, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Και στο μέλλον μακροπρόθεσμα, να. Σαν άτομο. Να μην σταματάμε να νιώθουμε ότι έχουμε να μάθουμε πράγματα. Να μην πιστεύουμε ότι, ωραία, έχω μεταφράσει τόσα πράγματα, δουλεύω στον χώρο, σε οποιονδήποτε χώρο. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο για τη μετάφραση, παντού. Ότι έχω φτάσει ως εκεί, τα έχω καταφέρει, τα ξέρω όλα, είμαι OK. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να νιώθουμε ότι έχουμε να μάθουμε πράγματα. Όσο τετριμένο να είναι και ένα κείμενο στη μετάφραση ή όσο αδιάφορο να δίνουμε προσοχή στο κείμενο, να ασχολούμαστε, να ερευνούμε και να τηρούμε κάποια βασικούς κανόνες που είναι εν τέλει απαραίτητοι. Ποιες δυσκολίες πιστεύετε ότι έχει η μετάφραση? Αρκετές. Όχι μόνο γλωσσικές. Η μετάφραση είναι πολιτισμός, πιστεύω. Οπότε πέρα από είναι τα ειδικά κείμενα στα οποία υπάρχει ορολογία, ειδικό λεξιλόγιο με το οποίο δεν είμαστε τις περισσότερες φορές, δεν είμαστε γνώστες του συγκεκριμένου λεξιλογίου. Πέρα από αυτό είναι και ο πολιτισμός, ιδιαίτερα στη λογοτεχνική μετάφραση, όπου μπορεί να υπάρχουν εκφράσεις από την καθημερινότητα με τις οποίες δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον πολιτισμό της γλώσσας από την οποία μεταφράζουμε ή προς την οποία μεταφράζουμε. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Πρέπει να υπάρχει διάθεση για έρευνα, για προσπάθεια. Πάνω στο πολιτισμικό κομμάτι, υπάρχει κάποιο πολιτισμικό στοιχείο το οποίο σας έχει δυσκολέψει ή σας έχει κάνει εντύπωση κατά τη διάρκεια της μετάφρασης? Είναι πράγματα πολλές φορές που δεν περιμένεις ότι μπορεί να προσβάλλουν κάποιον σε κάποιο κείμενο, τον αναγνώστη μιας άλλης χώρας, ενός άλλου πολιτισμού. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως θρησκεία, ισότητα φύλων, συμπεριφορές, που μπορεί να, σε έναν πολιτισμό να είναι απολύτως φυσιολογικό, μεταφράζοντάς το και λέγοντάς το σε έναν άλλο πολιτισμό με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να προσβληθεί ο αναγνώστης. Επίσης, υπάρχουν διαφορές που καμιά φορά δεν φαίνονται και αφού τυπωθούν και διαβαστούν,
σου λέει κάποιος, ο αναγνώστης ή ο επιμελητής, ότι ξέρεις τι, αυτό δεν το λέμε έτσι. Και αντιδράσεις εσύ ως μεταφραστής, λες, μα γιατί, είναι έτσι. Και έχει να κάνει πάλι με τον πολιτισμό. Νομίζω ότι είναι αυτό. Ως μεταφραστής, δέχεστε ίσως κάποια κριτική στο έργο σας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κριτική, λοιπόν? Η κριτική είναι, εφόσον είναι καλοπροαίρετη, είναι δεκτή. Πάντα υπάρχει, οι μεταφράσεις είναι λίγο εγωιστές. Είναι το δημιούργημά μου, είναι το ψάξα, το δούλεψα, γιατί μου λέει τώρα είναι λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάλι ανεκτικοί και να προσπαθούμε να καταλάβουμε αν έχουμε κάνει λάθος και να το αποδεχτούμε, ώστε να διορθωθούμε και οι ίδιοι. Εάν θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είναι έχουμε δίκιο, να πείσουμε τον συνομιλητή μας ότι ίσως θα έπρεπε να το δει από την πλευρά που το βλέπουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, συνεργασία. Άρα πάνω σε αυτό, η επιμέλεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιμέλεια? Πιστεύω πως ναι, και είναι και πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν οι επιμελητές. Χρειάζεται, πιστεύω, πολύ μεγάλη εμπειρία να έχει δουλέψει κάποιος, να έχει εμπειρία στο τομέα της μετάφρασης, να έχει θέλει πολλές γνώσεις, γιατί είναι δύσκολο, αν είναι δύσκολο να μεταφράσεις ένα κείμενο, πόσο πιο δύσκολο είναι να πάρεις ένα ήδη μεταφρασμένο κείμενο και να εντοπίσεις τα λάθη που μπορούν να σου ξεφύγουν, γιατί διαβάζεις ένα κείμενο έτοιμο. Μπορεί πολλές φορές να υπάρχουν και στοιχεία που τα λέμε στην καθημερινότητα, αλλά να είναι λάθος. Και πρέπει να τα εντοπίσει αυτά ένας επιμελητής. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη και σπουδαία η δουλειά που κάνουν. Μας προστατεύουν. Άρα είναι κάτι καλό. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το θέμα περί του νόμου, περί των πνευματικών δικαιωμάτων? Ως προς τη μετάφραση. Ως προς τη μετάφραση, ως την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα έξω, ίσως κάποιο παράδειγμα από εσάς. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται? Στην Ελλάδα, όχι. δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Θεωρώ επίσης ότι πάλι χρησιμοποιώντας παράδειγμα από τη Γερμανία, όπου σε βιβλία που μεταφράζονται αναφέρεται πέρα από τον τίτλο και τον συγγραφέα και το όνομα του μεταφραστή. Οπότε κατοχυρώνεται το έργο, η μετάφραση στον μεταφραστή. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη αξία και να υπάρχει να τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα, να έχει πνευματικά δικαιώματα της μετάφρασης και ο μετάφραστης. Γιατί αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι τα πνευματικά δικαιώματα τα κρατάει η εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο μεταφραστής, από όσο γνωρίζω. Είτε ανήκουν στον εκδοτικό οίκο και ο μεταφραστής, στην καλύτερη περίπτωση, να μπει ως όνομα στο βιβλίο κάπου μέσα. Και πολλές φορές δεν τηρείται και αυτό. Προσπαθεί να αποκρυφθεί ότι είναι μετάφραση το έργο. Πιστεύω ότι σε αυτό είναι αδικημένοι οι μεταφραστές και θα έπρεπε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα να θεωρείται η μετάφρασή του δικό του κείμενο και να μην χρησιμοποιείται από άλλους. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την γνώμη σας. Ευχαριστώ και εγώ.